Γιατί έχει όλη αυτή τη συλλογιστική. Μάλιστα. Για πάμε τώρα και στο δικό σας κομμάτι όμως. Γιατί από την κυβέρνηση λέει ότι αυτό η Νέα Δημοκρατία το κάνει σε σχέση με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Γιατί θέλει να ρίξει στάχτη τα μάτια του κόσμου για το πρόβλημα με το πόθεν έσχεση του κυρίου Μητσοτάκη, το ακίνητο στο Παρίσι, τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν, το ότι δεν δηλώθηκε το πόθεν έσχεση κτλ. Ναι. Ξέρετε. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Πρέπει να μπούμε και θα μπούμε. Δεν πρέπει να δηλώθει. Και θα μπούμε, θα σας πω. Ναι. Και στην προσωπική ζωή δύο ανθρώπων. Όχι, είναι θέμα προσωπικής ζωής. Εγώ δεν θα ήθελα να το κάνω, δηλαδή και στις παρέες μου όταν συζητώ, δεν θα ήθελα να το κάνω. Δεν είναι η πρακτική μου, δεν είναι ο χαρακτήρας μου, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε. Και είναι. Εγώ, για να μην θεωρηθεί αυτή ότι πάω να επεκταθεί από την κυβέρνηση. Και δεν είναι και θέμα προσωπικής ζωής. Ξέρουμε ότι ο Κυριάκος και η Μαρέβα χώρισαν, δεν ήταν μαζί από το 2007 και ξαναβρέθηκαν το 2015. Από το 2007 ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, στην υπηρεσία του Πόθεν Έσχες, δηλώνει ότι δεν συμβιώνει με την σύζυγό του μέχρι τότε και καταθέτει σχετική δήλωση, η οποία περνάει κάθε χρόνο από τον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής, δημοσιεύεται το Πόθεν Έσχες. Και τώρα τελευταία μάλιστα, σωστά, αποφασίστηκε να δημοσιεύεται και να είναι όλο το χρόνο ανιρτημένο. Ναι, και όχι μόνο για ένα μήνα. Άρα πού είναι το μυστικό ως προς τον Κυριάκο? Το μυστικό είναι ότι υπάρχει τοποθέτηση, λέει, του κ. Μητσοτάκη ότι από το 2011, ότι έχει λήξει περίοδος διάστασης με την... Από το 2011. Από το 2011, το 2012, από 7 με 2012, ήταν μια πενταετία, και ότι έπρεπε να είχε αναρτηθεί ήδη, να υπήρχε το πόθεν έσχεση από την εποχή εκείνη. Αυτή είναι η κριτική που ασκείται. Σας είπα τώρα, μα δεν ξέρω, να σας πω τώρα. Είμαστε τώρα, δείτε τώρα που τη συζητάμε. Μπαίνουμε τώρα σε μια διάσταση όμως που έχει κουτσομπολιό. Μπαίνουμε στο σαλόν και στην κρεβατοκάμερα των ανθρώπων. Δεν είναι αυτό, δεν ισχύει. Το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό που λέω. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, μετά την επανένωση, ας πούμε, του ζευγαριού, υποβάλλεται η φορολογική δήλωση, απλώς έχει δοθεί παράταση και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα για το Μάρτιο, ο έλεγχος και τα λοιπά. Τώρα, πού βρήκε τα λεφτά η σύζυγός του, όλοι ξέρουμε, πάλι όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι και όσοι ασχολούνται κάπως με την πολιτική και τα πράγματα, ότι η ίδια ήταν επί σειρά ετών υψηλόβαθμος τέλεχος μεγάλων τραπεζών και ξένων τραπεζών, και από την πληροφόρηση που έχω, από το πόθεν έσχες της, το δικό της, αποδεικνύεται ότι είχε τα χρήματα αυτά και πολύ παραπάνω προκειμένου να κάνει αυτού του είδους επενδύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρετε, να το κλείσουμε αυτό. Ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση